εξαιρετικά κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24 ώρα για το κρατικό σύστημα υγείας, αφού η σταθερά αυξανόμενη πορεία των κρουσμάτων εντός των επόμενων ημερών θα αποτελέσει αντανάκλαση και στα νοσηλευτήρια. Αν και η κατάσταση μέχρι στιγμής κρίνεται ως διαχειρίσιμη, με τον αριθμό των νοσηλευωμένων να παραμένει τριψήφιος, αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτροχιαστεί, με τους ειδικούς να εκπέμπουν για πολλωστή φορά σήμα κινδύνου, καλώντας σε πιστή εφαρμογή των μέτρων. Όπως υποστηρίζουν, η κορύφωση στις εισαγωγές ασθενών δεν έχει ακόμη επέλθει. Ωστόσο, η απόσταση ασφαλείας των 200 κλινών για κορονοϊό ολοένα και μειώνεται. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση, καταρτίζοντας πλάνα, ώστε σε περίπτωση ακραίου σεναρίου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Οι αντοχές περιορισμένες, με την κατάσταση να θεωρείται ακόμη πιο δύσκολη εν μέσω δεύτερου κύματος της πανδημίας, καθώς πέραν του 50% των ασθενών που την χάνουν νοσηλείας, χρειάζονται επί 24 ώρου βάσεως φροντίδα. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο που να. Η Κύπρος να αποτελέσει εξαίρεση. Μακάρι να αποτελέσει εξαίρεση, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και επειδή είναι θέμα των γιορτών των Χριστουγέννων και όλα τα σχετικά, θέλω να το μήνυμα μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περίπου 3.000 άνθρωποι δεν θα κάνουν ποτέ τους Χριστούγεννα. Γιατί έχουν χάσει τη ζωή τους. 69 στο σύνολο οι ασθενείς μας, οι 4 σε πιο κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ και άλλοι ασθενείς που νοσηλεύονται στις υπόλοιπες κλινικές είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση, καταρτίζοντας πλάνα, ώστε σε περίπτωση ακραίου σεναρίου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Οι αντοχές περιορισμένες, με την κατάσταση να θεωρείται ακόμη πιο δύσκολη εν μέσω δεύτερου κύματος της πανδημίας, καθώς πέραν του 50% των ασθενών που την χάνουν νοσηλείας, χρειάζονται επί 24 ώρου βάσεως φροντίδα. Οι περισσότεροι το βλέπουμε εκ του μακρόθεν, ότι ποτέ δεν θα συμβεί σε εμάς. Ότι άλλοι είμαστε νεαροί, άλλοι δεν έχουμε προβλήματα υγείας και ποτέ δεν θα φτάσει σε εμάς. Όταν όμως ο ασθενής προσβληθεί από τον ιό, τότε είναι που συνειδητοποιεί την πραγματική αλήθεια, την πραγματική έκταση της νόσου και δυστυχώς δεν ξεχωρίζει ούτε ηλικία ούτε ελεύθερων ατομικών αναμνηστικών. Με τον ΟΚΙΠΗ να τονίζει πως εάν χρειαστεί θα ρίξει στην μάχη κάθε μέσο που έχει στην διάθεσή του, προκειμένου ο κάθε ασθενής που το χρειάζεται να τύχει της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας.